Συνάδελφο τον Νίκο τον Παπά. Κύριε Παπά, έρχεστε σιγά σιγά προς το βήμα μέχρι να καθαριστεί. Κύριε Παπά, έχει το λόγο για 15 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να εκφράσω και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του εκλειπόντος γιατρού της Βουλής. Να ενώσουμε και τις ευχές μας για την καλή υγεία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Να ευχηθούμε σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε οικογένεια που υποφέρει τα πράγματα να πάνε καλά. Αλλά πρέπει να χτυπήσει ένας γενικός συναγερμός, κύριε Υπουργέ. Ένας γενικός συναγερμός, διότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όχι στην κόψη του ξηραφιού, πέρα από την κόψη του ξηραφιού. Και λυπάμαι που θα πρέπει να το πω ξεκινώντας την ομιλία μου, οι ευθύνες της δικής σας διακυβέρνησης για την αδράνεια στον τομέα της υγείας είναι τεράστιες και απαράγραπτες. Και θα περίμενε κανείς, διότι υπάρχουν τα κομμάτια του puzzle τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, να έχετε αντιληφθεί ότι σε περιόδους μεγάλων κρίσεων σαν και αυτές, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες. Δεν είναι κάποιο αξίωμα το οποίο θα το δείτε να ευδοκιμεί μόνο σε πολιτικές σχολές της αριστεράς. Υπάρχουν και άνθρωποι άλλων πολιτικών παρατάξεων που μέσα από μεγάλες, θα σας έλεγα, κρίσεις, συνειδητοποίησαν τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να παίξει ο δημόσιος τομέας όταν έχουμε τεράστιες τέτοιου τύπου ή άλλου αναταραχές. Και πολύ φοβάμαι, για να έρθω σιγά σιγά και στα του νομοσχεδίου, δεν φαίνεται να το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν φαίνεται, διότι φέρνετε ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει σε κίνδυνο και την ασφάλεια και την ποιότητα των επιβατών και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λαμβάνουν, διότι οι μηχανισμοί ελέγχου αποψηλώνονται. Η ΑΠΑ πάει, μην κουνάτε το χέρι σας κύριε Καναλή, από 470 άτομα η ΑΠΑ 170. Έχουμε 160 αεροδρόμια, υδατοδρόμια, υλικοδρόμια. Ένα άτομο για κάθε μονάδα. Το θεωρείτε επαρκές? Αν το θεωρείτε επαρκές, πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 42 αεροδρόμια, 72 αδειοδοτημένα υλικοδρόμια, 41 αδειοδοτημένα πεδία προσγείωσης, δεύτερης κατηγορίας αεροδρόμια, 3 αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία βεβαίως αναμένεται να αυξηθούν πάρα πολύ την επόμενη πενταετία. Πάνω σε αυτές τις μονάδες υπάρχει απέτηση παρακολούθησης αεροπορικών εταιριών, φορέων παροχής υπηρεσιών, χρηστών αεροδρομίων, διαχειριστών αεροδρομίων, αεροπορικές σχολές. 16 αεροδρόμια λειτουργούν με ωράριο άνω των 18 ωρών, ενώ τα μισά από αυτά λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. 160 περίπου λοιπόν αεροπορικές μονάδες. Και οι υπηρετούντες στην αρχή πολιτικής αεροπορίας θα είναι 170. Πραγματικά περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσετε για να μας πείσετε ότι είναι επαρκές αυτό το ύψος του προσωπικού. Άκουσα και τον εισηγητή της πλειοψηφίας να λέει ότι αυτός ο αριθμός προσωπικού θα την καταστήσει λειτουργική. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς μπορεί κανείς να το υποστηρίζει αυτό, διότι στις αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι η συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα. Ποιος λοιπόν θα τις ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες στα περιφερικά αεροδρόμια? Εάν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, θα τον παίρνουν τηλέφωνο να παίρνει το αεροπλάνο το επόμενο να πηγαίνει εκεί και να διαπιστώνει αν έχει υπάρξει παράβαση? Δηλαδή, αν ακυρωθεί μία πτήση, αν καθυστερήσει μία πτήση, τι θα πούμε στον επιβάτη? Γιατί είμαστε και
Μια χώρα η οποία ελπίζει να τελειώσει ο εφιάλτης της πανδημίας και να επιστρέψει ο τουρισμός. Πώς θα διεκδικεί τα δικαιώματά του? Θα καταθέτει τα παράπονά του και θα περιμένει 3 συν 3, 6 μήνες για να αποφανθεί το ελληνικό δημόσιο εάν ο ιδιωτικός φορέας παροχής της υπηρεσίας που επέλεξε να αγοράσει έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του? Δεν είναι αυτό, νομίζω, μια ελκτική συνθήκη και υπάρχει κίνδυνος πραγματικά οι επιβάτες να βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Να σημειώσουμε ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι και η διενέργεια προανακρίσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τραυματισμό ή θάνατο, η σύνταξη εκθέσεων για την εισαγγελική και ασφαλιστική χρήση, η συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικίου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο εποπτείας και ο έλεγχος παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τους ελέγχους ασφάλειας και προστασίας αεροσκαφών. Η εποπτεία των εκπαιδευόμενων του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ασφαλείας, η έγκριση και η παρακολούθηση των γνωστών προμηθευτών προμηθειών αερολιμένα και πτήσεις. Υπάρχει ανάγκη επιθεωρήσεων με επισκέψεις στα αεροδρόμια και νομίζω ότι ο αριθμός ο οποίος εισηγείστε των υπαλλήλων της ΑΠΑ σημαίνει ότι αυτές θα είναι επιθεωρήσεις οι οποίες θα είναι επιθεωρήσεις ρουτίνας και θα έχουν πολύ μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους μία από την άλλη. Αυτό δεν παρέχει καμία εγγύηση και σας καλώ έστω και τώρα να το αντιληφθείτε και να αλλάξετε ρότα. Υπάρχουν ζητήματα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εθνικής ασφάλειας. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Διότι είναι αδιανόητο σε περιόδους κρίσης υπηρεσίες όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μην είναι κάτω από τη σκέπη και την ασφάλεια του δημοσίου τομέα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διαθέτει προσωπικό ελεγμένο και για το ποινικό του Μητρό. Σε περίπτωση επιστράτευσης, το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επιστρατεύεται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας. Μπορούμε να πούμε ότι ο δρόμος που επιλέγετε να χαράξετε και να ακολουθήσετε θα το διασφαλίζει αυτό? Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Διότι στους παραχωρημένους ή μη περιφερειακούς αερολιμένες της χώρας, τη διαχείριση των σχεδίων που εκδίδονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και αφορούν στη λειτουργία των αεροδρομίων, των βοηθητικών υποδομών, των λοιπών φορέων υποστήριξης και σε περιόδους κρίσεων, την έχουν οι αεροπορικές αρχές της ΑΠΑ, μέσω κατάλληλα εξουσιοδοτημένων και εκπαιδευμένων αερολιμενικών υπαλλήλων. Παράλληλα, οι αερολιμενικοί των αεροπορικών αρχών ορίζονται ως διαπιστευμένοι υπάλληλοι με το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, λόγω και των αρμοδιοτήτων τους σε θέματα ασφαλείας, από έκνομες ενέργειες, στη διερεύνηση των ποινικών μητρώων και στη συνεργασία τους με τις αστυνομικές αρχές του αερολιμένα. Αντιλαμβάνεται κανείς την ανάγκη για αεροπορική αρχή στους αερολιμένες και ειδικά στους ακριτικούς αερολιμένες σε μία περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα, νομίζω, υπερβαίνει τα εσκαμμένα καθημερινά. Θα ήθελα εδώ να θυμίσω ότι και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εγείρει πιστικά το συγκεκριμένο ζήτημα και με μεγάλη έμφαση. Πάμε στο θέμα τώρα της ανεξαρτησίας της αρχής. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι μεν ενταγμένες στο νομικό πρόσωπο του κράτους, δεν είναι όμως στην διοικητική ιεραρχία. Δηλαδή, δεν υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο εκ μέρους του καθήλυνα αρμοδίου υπουργού. Με άλλα λόγια, η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και οι πράξεις που εκδίδουν δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, πολλό δε μάλλον σε έλεγχο σκοπιμότητας από τον υπουργό. Περαιτέρω, τα μέλη τους διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Τονίζεται ότι η ΟΣΑΝΟ ανεξαρτησία ορίζεται έναντι των υπολείπων οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης και της διοίκησης. Αφορά δηλαδή την εσωτερική οργάνωση της μιας από τις τρεις εξουσίες. Πράγματι, οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Εδώ πέρα θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις, διότι ήδη στο άρθρο 3 γίνεται λόγος για υποστήριξη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα θέλαμε εδώ πέρα να διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείται με αυτή τη διάταξη. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ασκεί μόνο τον εποπτικό ρόλο και ως ανεξάρτητη αρχή πρέπει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τον ελεγχόμενο, καθώς τίθενται θέματα δεοντολογίας και διαφάνειας. Στο νέο νόμο, ενώ δημιουργήθηκε μια ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία των αεροδρομίων και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, αφαιρέθηκαν από τα αεροδρόμια τα αρμόδια εκπαιδευμένα όργανα για τον έλεγχο για τον οποίο δημιουργήθηκε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, αφού καταργούνται οι αεροπορικές αρχές σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου. Ένα άλλο ζήτημα. Μετατρέπεται από δημόσια υπηρεσία σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ρωτάμε, είναι αυτό προάγγελος μετατροπής μετά του συγκεκριμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για να ανοίξει η πόρτα για την ιδιωτικοποίηση? Γιατί χρειάζεται λοιπόν να συμβεί? Γιατί δεν μπορούσε να μείνει στο στενό δημόσιο τομέα? Η αλλαγή της νομικής μορφής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από αυτοτελής δημόσια περιουσία σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η οποία θα αποτελείται από εκτελεστικό συμβούλιο διορισμένο με απόφαση Υπουργού και κατά πλειοψηφία με μέλη ακόμα και εκτός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, είναι κάτι το οποίο γεννά ερωτηματικά. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ευθύνη του ελέγχου του εθνικού εναερίου χώρου και θα πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα του δημοσίου και όχι να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να διολυστήσει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Βεβαίως υπάρχει διεθνής εμπειρία σε σχέση με αυτό και το γαλλικό πρότυπο είναι κάτι το οποίο άπτεται τέτοιου τύπου επιλογών, οι οποίες έγιναν με τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε από τη δική μας διακυβέρνηση τον Οκτώβρη του 2016. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της πρόσληψης στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανθρώπων από τον ιδιωτικό τομέα. Διαπιστώθηκε κάποια ανεπάρκεια του προσωπικού και δεν το καταλάβαμε? Έγινε κάποια εκδήλωση ενδιαφέροντος και πήγε στο Βρόντο? Δεν είναι επαρκές το προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας για να καλύψει αυτές τις θέσεις? Υπάρχουν άλλα ελαττήρια για να πάρουμε από τον ιδιωτικό τομέα στελέχη που θα καλύψουν και οργανικές θέσεις? Είναι επαρκείς οι προϋποθέσεις και τα συμβίβαστα? Ή μήπως είναι μικρά τα χρονικά περιθώρια εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και περάσματος στον δημόσιο? Έρχομαι στα ζητήματα χρηματοδότησης. Το τέλος αεροναυτιλίας στην Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι μόλις τα 30 ευρώ και εδώ πέρα με μια χαμηλή τέτοια χρέωση αντιλαμβάνεστε ότι αυτός που ευνοείται είναι ο κύριος, θα σας έλεγα, πάροχος του αεροπορικού έργου. Ο μέσος όρος του τέλους αεροναυτιλίας στην Ευρώπη είναι 45 ευρώ και αυτό, εάν κινούταν η χώρα σε αυτά τα επίπεδα, θα είχαμε άλλα 90 εκατομμύρια έσοδα. Με το νόμο 4427 του 16, το νόμο της δικής μας διακυβέρνησης, υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο 20% από το τέλος αεροναυτιλίας. Αυτό το μειώνεται στο 3%, στερώντας πάρα πολύ κρίσιμους πόρους. Θα μου πείτε, μειώνεται και για κατά 65% το προβλεπόμενο προσωπικό. Οπότε, αναλόγως επιλέγετε να μειώσετε και τη χρηματοδότηση. Κοντά... Λοιπόν, με το προσωπικό μειώνεται και τα έσοδα. Τα έσοδα από το Eurocontrol. Σύμφωνα με το προτινόμενο νομοσχέδιο, αρμόδιος φορέας για την διαχείριση, κατανομή και πίστοση στους λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων των ποσών
από τα τέλη διαδρομής και δραματικής περιοχής που καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και αποδίδονται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αντί της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Όσο και αν αναζητήσαμε στην αιτιολογική έκθεση την αιτία για την αλλαγή αυτή, δεν καταφέραμε να βρούμε κάτι, δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα και διερωτώμεθα εάν αυτό συμβαίνει για το λόγο του ότι μία τέτοια επιλογή είναι αντίθετη με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία σε επόμενη τοποθέτησή μας θα εγείρουμε και περιμένουμε τις απαντήσεις πάνω σε αυτά για να συνεχιστεί η συζήτηση επί του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.